Είναι γεγονός ότι η χρονιά που πέρασε, στο αποκορύφωμα της κρίσης, ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για το ελληνικό κρασί. Ειδικός χώρος κατανάλωσης, παραοικονομία, πολλά προβλήματα, ταμιακά. Γενικά, ήταν μια χρονιά που μάλλον θέλουμε να τα αφήσουμε πίσω μας. Παρ' όλα αυτά, σήμερα είναι η γιορτή του ελληνικού κρασιού και θα μιλήσουμε για τα καλά πράγματα. Πιστεύω ότι το ελληνικό κρασί μας βρίσκει σήμερα, τολμώ να πω, στην πιο δυνατή του στιγμή που είμαστε που ήταν ποτέ. Έχουμε ένα στρατηγικό σχέδιο, έχουμε συμμετοχή στις συλλογικές οργανώσεις. Έχουμε, θεωρώ, παρόλο που ακόμα δεν το έχουμε τελειοποιήσει, ένα αφήγημα, να πούμε προς τα έξω, και παρόλο που υπάρχουν διαφωνίες, θεωρώ ότι το αφήγημά μας είναι σχετικά κοινό, ελληνικές ποικιλίες, κρασιά που ταιριάζουν το φαγητό, έχουμε αποφασίσει να στηθούμε στο ψηλό μέρος της αγοράς. Θεωρώ λοιπόν ότι το ελληνικό κρασί έχει αρχίσει να βρίσκει το κλιματισμό του. Έχουμε τα προγράμματα προώθησης, έχουμε λίγα στερματάκια που δεν είχαμε παλιότερα, ελπίζουμε να τα αλλάξουμε. Πολλά προβλήματα, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι έχουμε τον κλιματισμό μας. Νομίζω ότι το μέλλον του ελληνικού κρασιού θα είναι μόνο καλύτερο. Και έτσι, με αυτή την νότα, θα ήθελα έτσι να σας καλωσορίσω και σήμερα στο καλά. Ένα καλά το οποίο πέρασε πολλά έτσι πάνω και κάτω. Αν θυμάστε πριν 2-3 χρόνια, ούτε καν μαζευόμαστε μεταξύ μας. Το ότι είμαστε σήμερα 180 άτομα εδώ πέρα είναι ένα καλό σημάδι. Δεν στο κρύβο θα ήθελα να είμαστε 400 ή 500, να έχουμε και ένα πάρτι, να είχαμε και καλεσμένους κι άλλους. Ένα εισιτήριο 150 ευρώ, γιατί όχι. Το ελληνικό κρασί να δείξει λίγο τη φρεσκάδα του. Γιατί το ελληνικό κρασί έχει φρεσκάδα. Μην ξεχνάμε τι γίνεται γύρω μας. Μην ξεχνάμε άλλους κλάδους που έχουν τελείως καταβαθμιστεί. Θεωρώ λοιπόν ότι το ελληνικό κρασί είναι δυνατό, είναι εδώ και το μέλλον είναι δικό μας.